Συνεχίζεται η ένταση στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Οι αρχές της Κύπρου εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης των μελών του πληρώματος του Πορθητή του τουρκικού πλοίου Γεωτρύπανου, που είναι αγκυροβολημένο δυτικά της χώρας από τον περασμένο μήνα. Κύπριος αξιωματούχος επιβεβαίωσε την έκδοση ενταλμάτων και είπε μάλιστα ότι ο αριθμός τους είναι διψήφιος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το τουρκικό γεωτρύπανο ετοιμάζεται να προχωρήσει σε γεώτρηση. Η Λευκωσία κινείται ήδη με νομικά μέτρα εναντίον εταιριών που συνεργάζονται με την τουρκική ανώνυμη εταιρεία πετρελαίου στην Κυπριακή ΑΟΣ. Λόγω των ενταλμάτων που εκδόθηκαν, το νορβηγικό πλήρωμα του Πορθητή σταμάτησε να εργάζεται και έχουν αναλάβει Τούρκοι. Σύμφωνα με κυβερνητική πηγή στη Λευκωσία που μίλησε στο Euronews, το γεγονός ότι η Τουρκία ετοιμάζει να κάνει κάτι αντίστοιχο σημαίνει ότι η Άγκυρα έχει θορυβηθεί. Παράλληλα, η ίδια πηγή ανέφερε ότι η Κυπριακή κυβέρνηση υπολογίζει σε ενίσχυση των μέτρων από μια όσο γίνεται πιο έντονη ευρωπαϊκή αντίδραση. Από την άλλη πλευρά, μιλώντας στο πρακτορείο Ανατολού, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεύλου Τσαβούσογλου είπε ότι η χώρα του θα κάνει όλα τα απαραίτητα βήματα και ότι αν η Κύπρος συλλάβει τους Τούρκους πολίτες, εκείνοι θα ακολουθήσουν. Προσέθεσε ακόμα ότι η Άγκυρα είναι κατά των μονομερών βημάτων και τόνισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία δεν περιλαμβάνει την Τουρκία δεν είναι έγκυρη. Την ίδια ώρα, ακόμα ένα τουρκικό γεωτρύπανο, το Γιαβούζ, αναμένεται στην περιοχή σύμφωνα με τις εξαγγελίες της τουρκικής κυβέρνησης.